τον Άκη Σακελαρίου, ο οποίος βρίσκεται στην εντατική και η ζωή του βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Για έτσι, πες μας. Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι σπάνια ασθένεια. Να το διορθώσουμε εδώ πέρα. Μιλάμε για έναν... Για ένα βακτήριο, είναι γνωστό ως ιός των λεγιονάριων ή αλλιώς ο ιός από τα κλιματιστικά. Ναι, δηλαδή μπορεί κάποιος να προσβληθεί πολύ εύκολα από αυτό το συγκεκριμένο βακτήριο μέσω των κλιματιστικών, όταν δεν υπάρχει δηλαδή σωστή συντήρηση. Για πες μας λίγο το πρόβλημα. Και μολυσμένου νερού. Και μολυσμένου νερού. Ναι. Θα μάθουμε σε λίγο ακριβώς τι είναι αυτό. Για πες μας όμως τώρα, τι έχει γίνει τον ηθοποιό. Ώρες αγωνίας για τον Άκη Σακελαρίου, τον αγαπημένο ηθοποιό που από την Παρασκευή βρίσκεται στο νοσοκομείο, στην εντατική, έχοντας πάθει βαριά πνευμονία, έχοντας προσβληθεί από αυτό τον ιό που λέγεται η νόσος των Λεγιονάριων, ένα βακτήριο το οποίο Λεγιονέλα λέγεται, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όταν προσβάλλει τον ασθενή. Άρα δίνει μάχη για τη ζωή του από τον ιό. Πολύ σωστά. Το συγκεκριμένο ιό. Από πνευμονία που προκαλεί αυτός ο ιός. Από την Παρασκευή, ξαναλέμε, είναι στο νοσοκομείο. Συνεχίζει να είναι στην εντατική, στο νοσοκομείο Σωτηρία συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα αξίζει να πούμε ότι η σύζυγός του είναι η τραγική φιγούρα σε όλο αυτό, που από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα του έξω από το νοσοκομείο νύχτα μέρα, συμπαραστακόμενη φυσικά στον αγαπημένο της σύζυγος, στον Άκη, η Τίνα, μια γυναίκα που εδώ πέρα τη βλέπουμε, σπάνιες εμφανίσεις, δεν ασχολείται με το χώρο, αν δεν κάνω λάθος είναι διακοσμήτρια. Έχει δύο παιδιά ο Άκης Σακελαρίου, έτσι, μια κόρη και έναν γιο. Και αυτό τώρα που μας κάνει όλους να ανησυχούμε είναι ότι δυστυχώς πριν λίγο καιρό, ούτε ένας μήνας αν δεν κάνω λάθος, από αυτή την νόσο έφυγε και ο δημοσιογράφος Μάνος Αντώναρος. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να μας πεις λίγο, Γιώργος Σαζακλή, τι είναι αυτή η νόσος. Πρόκειται για ένα βακτήριο το οποίο συναντάται είτε σε μολυσμένα νερά είτε στα κλιματιστικά. Και εδώ οι ειδικοί λένε σε όλους τους πολίτες ώστε να κάνουν συντήρηση στα κλιματιστικά τους, γιατί δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι καθόλου δύσκολο να μολυνθεί κανείς από συγκεκριμένο βακτήριο το οποίο δημιουργεί λίμωξη στους πνεύμονες με βαριά μορφής πνευμονία. Μάλιστα. Μακάρι να Άρα, γίνει καλά. Άρα, συγκεκριμένα να πούμε. Προσοχή στα νοσοκομεία, κύριοι, διότι πριν από λίγο καιρό δημοσίευμα ανέφερε ακριβώς αυτό για τον Ευαγγελισμό, ότι τα air condition υπολειτουργούν, υπάρχει πρόβλημα για τους καρδιοπαθείς. Σκεφτείτε λοιπόν τα βρώμικα φίλτρα από όπου εισάγεται στους εσωτερικούς χώρους το συγκεκριμένο βακτήριο. Τι συμβαίνει και τι θα συμβεί. Να πούμε λοιπόν, γιατί σε αυτά τα κλιματιστικά τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, σε δημόσιες υπηρεσίες, στα λεωφορεία, στο μετρό, οπουδήποτε, εδώ λοιπόν η συγκεκριμένη, γι' αυτό λέγεται νόσο των κλιματιστικών, διότι η εμφάνισή του ήταν συχνά στη μη καλά συντηρημένα και καθαρισμένα συστήματα κλιματισμού. Πλέον όμως οι ειδικοί γνωρίζουν πως εντοπίζεται σε πολλά συστήματα νερού και ύβρευσης, π.χ. σε πισίνες, συντριβάνια, σπα και άλλα. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με το κελπνό, έχει θνητότητα περίπου 5 έως 10%, δηλαδή περίπου 5 με 10 άτομα από τα 100 που θα νοσήσουν θα έχουν μοιραία κατάληξη, λέει το κελπνό. Και να πούμε και τα συμπτώματα. Ναι. Είναι ο πυρετός, το ρίγος, η κεφαλαλγία και ο πόνος στους μυς. Στη συνέχεια εμφανίζονται ξηρός βήχας και δυσκολία στην αναπνοή που μπορεί να εξελιχθούν σε βαριά πνευμονία, ενώ σύμφωνα με το κελπνό, το 1 τρίτο περίπου των ασθενών παρουσιάζει επίσης διάρρεια ή έμετο, ενώ οι μισοί ασθενείς περίπου παρουσιάζουν σύγχυση ή παραλήρημα. Άρα λοιπόν, Βαγγέλη Καράλη, μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Τραγική για μια κατάσταση, τέτοια νόσο, πού να το φανταστείς ότι υπάρχει αυτή η νόσο το 2018. Ναι, και υπήρξε και μια ταλαιπωρία για τον ηθοποιό. Εντάξει, βέβαια, δεν φταίει σε αυτή την περίπτωση στο νοσοκομείο. Όπως γίνεται κάθε μήνα, να κάνω λάθος, το καλοκαίρι, υπάρχει προγραμματισμένη απολύμανση. Ήταν σε συγκεκριμένο νοσοκομείο και μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο όντας σε αυτή την κατάσταση. Ξαναλέμε ότι σήμερα είναι στο νοσοκομείο Σωτηρία. Στην εντατική πάντοτε από την ημέρα που μπήκε Παρασκευή, σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι. Να πούμε τα περαστικά μας και ελπίζουμε να σταθεί γερός. Ξαναλέμε. Εντάξει, είναι φυσικά μία... έχει διακόψει, δεν είναι στην παράσταση Μάμα Μία που πρωταγωνιστεί και πάει πάρα πολύ καλά εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι τον έχει αντικαταστήσει άλλος ηθοποιός, αλλά αυτό είναι το λιγότερο να γίνει καλά ο άνθρωπος. Πάμε πάνω, γιατί αυτές τις ώρες χρειαζόμαστε το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Αυτές τις ώρες μόνο η προσευχή και η πίστη
και η πίστη στη ώρα να πάνε καλά. Πάμε λοιπόν να δώσουμε δώρο στους φίλους τηλεθεατές. Το σύμβολο της